συσπηρωμένη. Τώρα, καταλάβαμε εμείς ότι τρίζει το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αρχάς, υπήρχαν πάντοτε αυτές οι ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν, είχαν αυτόν τον ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό προς το πολιτικό Ισλάμ, αλλά λειτουργούσαν και επιβίωναν ως συμμορίες, ελέγχοντας κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, είτε ελέγχοντας, παρέχοντας προστασία, είτε ελέγχοντας εμπόριων ή λαθρεμπόριων, και κυρίως ασχολούνταν με ναρκωτικά. Αυτές οι ομάδες, οι οποίες εμφανίστηκαν τώρα κάτω από μία ομπρέλα, η οποία βέβαια η πιο ισχυρή ομάδα είναι αυτή, η Χαϊάτ Ταχρίρ Αλ-Σάμ, ναι, η οργάνωση για την απελευθέρωση του Σάμ. Σάμ στα αραβικά, σε αυτήν στην πολιτική γλώσσα της Συρίας και του Λιβάνου, είναι αυτό που λέμε εμείς το Λεβάντι, Λεβαντίνη, ή εννοούν Μπιλάτ Αλ-Σάμ, είναι η περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη Συρία, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και μέρος της Ιορδανίας. Λοιπόν, αυτές οι οργανώσεις τις κράτησαν κοντά η Τουρκία μετά τη συμφωνία του 2020 και προσπάθησαν να τις συντηρήσει, γιατί γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα δεχόταν πίεση από το Ιράν, τη Ρωσία και τη Συριακή κυβέρνηση να αποχωρήσει από τις περιοχές, τις κουρδικές περιοχές, τις οποίες κατέλαβε κατόπιν κοινής συνενέσεως. Η Τουρκία έχει μακροπρόθεσμους στόχους εκεί πέρα. Να κρατήσει, να διαλύσει το PKK ή την οποιαδήποτε δράση του PKK εκεί πέρα και σε βάθος χρόνου να τις προσαρτήσει. Τώρα, τον τελευταίο καιρό γινόταν μια προσπάθεια συνολικής επίλυσης του Συριακού ζητήματος από τη Ρωσία και το Ιράν, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Παλαιστινιακό. Ήθελαν να κλείσουν αυτόν τον μέτωπο για να μην τους αποδυναμώνει και άρχισαν να πιέζουν την Τουρκία προς την κατεύθυνση της αποχώρησης. Οπότε η Τουρκία έκανε αυτή την προληπτική κίνηση. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο εκπλήττει και σας αναγκάζει και εσάς δημοσιογραφικά να πείτε ότι τρίζει η καρέκλα του Άσαντ. Ναι. Φαινομενικά τρίζει, στην ουσία δεν τρίζει όμως. Είναι η μεγάλη ευκολία με την οποία κινήθηκαν αυτές οι ομάδες να καταλάβουν τα περίχωρα του Αλέπο και μεγάλο μέρος του Αλέπο. Βέβαια, γιατί οι ειδήσεις ταξίδεψαν μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησε αυτό το πράγμα, εκδηλώθηκε και μέχρι να έρθει η δεύτερη ειδοποίηση είχαν καταλάβει πόλεις. Ναι. Άρα, ήταν μια οργανωμένη κίνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι είχε και δύναμη αυτή η κίνηση και ήταν κάτι που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό, κύριε Ιακώβου. Βέβαιως. Έχει δύο στοιχεία. Είναι το στοιχείο του ευνηδιασμού και θα εξηγήσω γιατί, αλλά έδειξε και πόσο ευάλωτος είναι ο Συριακός στρατός. Ναι. Ο Συριακός στρατός δεν ήταν ποτέ δυνατός. Ο Συριακός στρατός αποτελείται στη βάση του, επανδρώνεται από το 80% του πληθυσμού που είναι Σουνίτες. Ναι. Μα οι Σουνίτες δεν θέλουν τη μειονότητα η οποία κυβερνά τη Συρία από το 1970, την οικογένεια Άσαντ, η οποία είναι Αλαουίτες. Οπότε ο Άσαντ έκανε έναν παράλληλο στρατό του Σουμπίχα, μικρά επίλεκτα σώματα τα οποία ήταν πολύ πιο εξοπλισμένα από ότι ο στρατός, οι οποίοι κινούνταν με μεγάλη ευκολία και έκαναν πόλεμο σε κατοικημένες περιοχές ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Εκεί ήταν το μυστικό. Και ταυτόχρονα είχαν και τη βοήθεια της Χισπολάχ, ναι, η οποία ενισχύθηκε και εξοπλίστηκε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της περασμένης δεκαετίας στη Συρία. Είχαν τη στρατιωτική υποστήριξη από αέρος της Ρωσίας και ταυτόχρονα εθελοντές και στρατών από το Ιράν, φρούς της Επανάστασης. Τώρα, το Ιράν έχει αποσύρει ένα μέρος των στρατών και έχει αποδυναμωθεί η θέση του στη Συρία με αυτά, μάλιστα, τα οποία γίνονται στην Παλαιστίνη. Η Ρωσία είναι απασχολημένη με την Ουκρανία. Η Χισπολάχ έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα, ιδιαίτερα μέσα στη Συρία, γιατί το Ισραήλ βομβάρδισε τις βάσεις της, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως ασφαλές αποθηκευτικό χώρο, ως ασφαλή αποθηκευτικό χώρο στη Συρία, για να μπορεί να τις μεταφέρει στο Λίβανο και από εκεί πέρα στο νότιο Λίβανο για να χτυπά το Ισραήλ. Κατέστρεψε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής της υποδομής και σε αυτόν το μεταβατικό στάδιο, στη σύγχυση μπόρεσε να κάνει, μάλιστα, αυτό το πλήγμα. Αλλά
Αυτά είναι βραχυπρόθεσμα, κύριε. Θα ξεφουσκώσει αυτό το ζήτημα. Άρα ουσιαστικά εσείς αυτό που λέτε είναι ότι το καθεστώς Άσαντ δεν κινδυνεύει, θα ανακτήσει τις δυνάμεις του, δεν τίθεται ζήτημα πραξικοπήματος, για παράδειγμα, για αλλαγής κυβέρνησης. Σωστά? Όχι, δεν είμαι κατηγορηματικό, όχι. Και κάτι άλλο το οποίο μας προβλημάτισε είναι η αύξηση της επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. Φιλοτουρκικές δυνάμεις ανακατέλαβαν περιοχές και κρίσιμες πόλεις από κουρδικές δυνάμεις. Ναι. Εδώ είναι το πιο εύλογο ερώτημα, αλλά το ερώτημα σας ξεφεύγει από το βραχυπρόθεσμο αυτής της ανάλυσης. Ναι. Και ευλόγως το κάνετε. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία είναι ο πρόλογος, ένα προήμιο, το τι μπορεί να συμβεί μελλοντικά από τη στιγμή που αποδυναμώνεται το Ιράν και υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας είτε ασύνταχτης κατάρρευσης του καθεστώτος είτε μιας συντεταγμένης μετάβασης ακριβώς, το οποίο μια αλλαγή η οποία θα ακυρώσει ή θα περιορίσει τη χρήση του Ισλάμ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για το Ιράν. Οπότε με την αποδυνάμωση του Ιράν, την τριχοτόμηση του Ιράκ, την διαφοροποίηση της Αιγύπτου από τη δεκαετία του 70 που διεκδικούσε τον ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή με τον παναραβισμό του Νάσερ, την αποδυνάμωση της Λιβύης, ποιο μουσουλμανικό κράτος μένει να διεκδικήσει και έχει αυτούς τους προσανατολισμούς ηγετικών και ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, είναι η Τουρκία. Αυτό είναι η οποία, να θυμίσουμε ότι έχει δημιουργήσει και μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία. Η ζώνη ασφαλείας είναι τα βήματα τα οποία κάνει η Τουρκία στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πεδίου πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής δράσης. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θεωρεί η Τουρκία, κύριε Μιχαλαρέ, προνομιακό πεδίο δράσης, γιατί της άφησε, όπως λέει και ο Νταβούτογλου, έναν καταπίστευμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η ιστορία του Ισλάμ. Πριν 20 χρόνια, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, που σε αυτά τα στούντιο την κάναμε με κάποιους άλλους συναδέλφους σας, ο βασικός προσανατολισμός της Τουρκίας ήταν παραπλανητικός τότε. Έδειχνε ο Ερντογάν ευρωπαϊκών προσανατολισμών. Ναι. Έδειχνε προσανατολισμών εξυγχρονισμού της Τουρκίας για να περιορίσει τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων. Όταν κυριάρχησε στο εσωτερικό της Τουρκίας, προσάρμοσε πλέον την πολιτική του. Μάλιστα. Και στην ουσία μιας ρητορικής την οποία παρέβλεπαν πάρα πολύ. Τώρα η Τουρκία κινείται εκεί. Εδώ είναι ο χώρος μου και θέλω να είμαι η μεγάλη δύναμη της περιοχής. Τώρα, ολοκληρώνοντας έτσι πολύ σύντομα, τι θέλουν οι τρεις μεγάλοι παίχτες στην περιοχή? Το Ισραήλ. Ένα, τι θέλει, ας πούμε, από τη Συρία. Η Ρωσία τι θέλει από τη Συρία. Και βεβαίως πώς παρακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ένα brief. Ωραία. Αυτό είναι και τα οξύμορα και τα αντιφατικά. Βέβαια. Το Ισραήλ το έδειξε από την περασμένη δεκαετία όταν ο φίλος πόλεμος στη Συρία. Δεν θέλει ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Διότι με την κυβέρνηση της Συρίας υπό τον Χάφες Αλ-Άσαντ, τον πατέρα, από το 1982 που γίνεται ο τελευταίος ανεπίσημος πόλεμος μεταξύ των δύο κρατών στο Λίβανο, στην Κοιλάδα Μπεγκά, όταν το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο, εξασφάλισε μία ψυχρή ειρήνη. Έτσι, είναι προβλέψιμος. Χωρίς την Αίγυπτο δεν μπορεί η Συρία να κάνει πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Οπότε η Συρία δεν αναπτύσσει τις σχέσεις, δεν βελτιώνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, θέτει ως προϋπόθεση την επιστροφή των υψωμάτων Γκολάν. Προτιμά όμως έναν Άσαντ αδύναμον. Άρα το Ισραήλ ευνοεί αυτές τις εμφύλες αντιπαραθέσεις στον βαθμό που δεν απειλείται με ανατροπή. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Θέλει να προσαρτήσει τις περιοχές τις οποίες σε δόθηκε άδεια να χρησιμοποιήσει ως ζώνη ασφαλείας, που είναι οι κουρδικές περιοχές. Διότι εκεί τις θεωρεί περιοχές σε οποίες είχε δράσει το ΠΚΚ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφική βάση ισχύως σε περίπτωση αναζωπήρωσης στρατιωτικής του κουρδικού κινήματος. Το Ιράν. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει το ρόλο του στη Συρία ως κράτος το οποίο βρίσκεται πίσω από τον Άσαντ. Άρα βλέπουμε ότι και το Ισραήλ ανησυχεί μεν για το Ιράν. Μάλιστα. Θέλει αυτή την αντιπαράθεση, γιατί αποδυναμώνεται το Ιράν, αλλά όχι στον βαθμό που να ανατραπεί ο Άσαντ. Αμερική. Η Ρωσία. Η Ρωσία θέλει να κρατήσει τη βάση της, διότι η Συρία είναι το πρώτο πετυχημένο πείραμα που έκανε ο Πούτιν. Ότι δηλαδή
διεκδίκησε και κατοχύρωσε εκ των πραγμάτων γεωστρατηγικά συμφέροντα μακριά από τα σύνορα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ουδέποτε το έκανε αυτόν, το έκανε στη Λιβύη και στη Συρία. Θέλει να κρατήσει τη βάση της. Άρα στηρίζει τον Άσαντ και εκεί είναι η πρόβλεψη Μάλιστα. που κάνω ότι η αποφασιστικότητα της Ρωσίας να χτυπήσει έστω και αποδυναμωμένη στην Ουκρανία θα επιβιώσει ο καθεστώς Άσαντ. Και τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να παίξουν τον πιο δύσκολο ρόλο εκεί πέρα και περιμένω να δω τι θα κάνει ο Τραμπ. Διότι μας εξέπληξε την προηγούμενη τετραετία που ήταν πρόεδρος. Θέλουν να αποδυναμώσουν το Ιράν, να μην είναι προτεκτοράτο η Συρία του Ιράν. Ξέρουν ότι δεν μπορεί να αποδυναμωθεί ο ρόλος της Ρωσίας, αλλά θέλουν τη Ρωσία να βρίσκεται σε μια κατάσταση, να διαχειρίζεται μια κατάσταση χάους. Κατά συνέπεια, όπως και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θέλουν η περιοχή η Συρία να πέσει στα χέρια των Ισλαμιστών, αλλά θέλουν να απασχολείται εκεί η Ρωσία, να απασχολείται εκεί πέρα με πόρους. Εκεί ευελπιστεί ότι μπορεί να παίξει ο Ερντογάν ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, πίσω στα καιρικά, πάμε να καλωσορίσουμε τον